Το Λύκειο Ελληνίδων Κο θα σας παρουσιάσει αυτή τη φορά, σας παρουσίασε μάλλον την αναπαράσταση του Τρίγου. Την είδατε. Να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να γνωρίσουν οι νεότεροι πώς γινόταν παλιά ο Τρίγος και το πάτημα των σαφυλιών στο πατητήρι με τα πόδια. Μεγάλη προσπάθεια για να βγάλουν το κρασί. Σήμερα οι μηχανές αντικατέστησαν τον άνθρωπο και όλα γίνονται πιο εύκολα. Αλλά ο Τρίγος, όπως και να γίνεται, είναι πάντα ένα πανηγύρι. Με την παρουσία μας αυτή, με την παρουσίασή μας αυτή, θέλουμε να στρέψουμε τους νέους μας στην καλλιέργεια της γης, να αγαπήσουν τη φύση, τη μάνα γη που τόσα καλά μας προσφέρει. Άλλωστε, το κλίμα και η ηλιοφάνεια της πατρίδας μας ευνοούν πολύ την αμπελουργία και γενικά τη γεωργία. Αν λοιπόν οι νέοι άνθρωποι αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και ασχοληθούν με τη γη με πολύ μεράκι, έχουν να ωφεληθούν πολλά και να δημιουργήσουν περισσότερα. Οικός άλλωστε, πριν το σεισμό και μετά το σεισμό, ήταν γεμάτη αμπέλια και οι οικόοι παραγωγοί έκαναν εξαγωγή των σταφυλιών στην Αλεξάνδρεια. Αργότερα οι Ιταλοί, έκθαμβοι από την πλούσια παραγωγή, έκαναν το οινοποιείο της ΣΠΟ στην παραλία του Κούμπουρνου, που δυστυχώς αργότερα έκλεισε γιατί μειώθηκε η παραγωγή και σήμερα είναι κατεστραμμένο. Θα ήταν ευχής έργο να ανακαινιστεί και να παραμείνει σαν εκθεσιακός χώρος, θυμίζοντας την ιστορία του. Για την καλλιέργεια του αμπελιού έλεγαν «Βάλε μου νιούς και σκάψε με, γέρους και κλάδεψέ με, βάλε κοπέλες όμορφες να με κορφολογήσουν». Το κρασί γεννιέται στο αμπέλι. Η οινοποιία είναι πάθος, χημεία, έμπνευση. Το κρασί το συνδέουμε με όμορφες στιγμές της ζωής μας. Να σε ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ που ήρθατε. Με την κυρία, η κυρία Κατσίνη είναι, πρέπει να είναι και 5 χρόνια που λέμε ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, φέτος βουτήξαμε στα βαθιά νερά και είπαμε ότι θα το κάνουμε και φανταστήκαμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να ευχαριστηθείτε και εσείς που ήρθατε. Θα πάρω μια κουβέντα που είπε η κυρία Κατσίνη ότι πλέον τα μηχανήματα έχουν αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Δεν είναι αλήθεια. Τα μηχανήματα μας βοηθάνε. Αλλά πίσω από το κρασί βρίσκονται οι άνθρωποι. Και εγώ θα ήθελα πάνω απ' όλα να σας παρουσιάσω τους ανθρώπους που έχω στο εινοποιείο, γιατί αυτοί είναι που με βοηθάνε να έχω το αποτέλεσμα. Τώρα πια τα 15 χρόνια, υπήρξε ένα κενό πάντα πώς είχε κρασί. Ο Ιπποκράτης το χρησιμοποίησε και σαν φάρμακο. Υπάρχουν αφορείς που μεταφέραν το κρασί στα πέρατα του κόσμου. Υπάρχουν οι περιηγητές στο 18ο-19ο αιώνα που περιγράφανε το κρασί που πήγαν εστικό και το οποίο ήταν νοστιμότατο. Για λόγους τώρα που δεν χρειάζεται να τους... για να μην τα ρίχνουμε και όλα στον τουρισμό, αν θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε και τουρισμό και αμπελοκαλλιέργεια. Μας φάνηκε λίγο πιο εύκολος ο τουρισμός. Γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 90, με το κλείσιμο του Ινοπίου υπήρξε ένα κενό. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια μαζί με τον κύριο Χατζημανόλη, είμαστε και οι δύο στην περιοχή την κατεξοχήν αμπελουργική του νησιού. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και από τους δυο μας. Οι αμπελώνες μας είναι γραμμικοί με ποικιλίες και ελληνικές και ξενικές. Μέχρι την αναβίωση των σύγχρονων αμπελώνων στην ΚΟΚ κάνανε το κρασί μόνο από επιτραπέζια στα φύλλα. Ενώ τώρα κάνουμε το κρασί μας από εινοποιήσιμες ποικιλίες για τις οποίες χρειάζεται πάρα πολύ μελέτη. Λοιπόν, θα ήθελα να σας παρουσιάσω, η κόρη μου, η οικογένεια η δική μας δεν ξεχωρίζει, βλέπετε καθόλου, είμαστε μια οικογένεια όλοι, έχουμε τεράστια αγάπη για το κρασί γιατί τα μηχανήματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την αγάπη και τη φροντίδα και τη μέρημνα. Αν δεν έχεις αυτή την αγάπη και το πάθος, κρασί δεν θα βγάλει, ό,τι μηχάνημα και να έχεις. Λοιπόν, μέσα στα μπέλη είναι από αριστερά η κυρία Βάνα, η οποία είναι η πρωτεργάτης μέσα στο μπέλη, είναι καταπληκτική, εξαιρετική αμπελουργός. Η κολόνα την οποία είναι ο κύριος Παπαγιάννης, ο οποίος είναι και λίγο τροπαλός, δίπλα στην κόρη μου. Εγώ με τη Βάνα και τα παιδιά από το Αμπέλι
του πηγαίνουμε το σταφύλι. Του πηγαίνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σταφύλι, πολύ υγιές. Και μετά είναι στο χέρι του, μαζί με τη βοήθεια του κύριου Σάκη, σκευοφύλακα, και του Μιχάλη. Είναι δικά μας παιδιά όλοι από την ΚΟ και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ο Χρήστος έχει σπουδάσει δολογία 4 χρόνια στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο. Τα άλλα παιδιά έχουν σπουδάσει διαφύλαξη ποιότητας και όλοι μαζί έχουμε κάνει μια ομάδα, μια οικογένεια. Δεν ξεχωρίζουμε. Γιατί ουσιαστικά εμείς περνάμε όλες μας περισσότερες ώρες, ιδίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εδώ. Οπότε και η Κατερίνα που μας βοηθάει στο επισκέψιμο εινοπείο, γιατί το εινοπείο μας είναι επισκέψιμο και έτσι έχει και μία, δίνει και μία άλλη νότα στο τουριστικό προϊόν που έχουμε, γιατί ερχόμενοι εδώ οι τουρίστες βλέπουν ότι η ΚΟΣ δεν είναι μόνο κλίνες, έχουμε και άλλα πράγματα. Και όπως έχει αξιοποιηθεί το κρασί με προσωπικές ιδιωτικού φορέα προσπάθειες, και αυτό πρέπει να το κάνουμε, εμείς και ο Χατζημανόλης ουσιαστικά προσπαθήσαμε να βάλουμε ξανά στον ελληνικό χάρτη της χώρας. Και η προσπάθεια για να πάρουμε τοπικό εινοκό, δηλαδή κρασί που να γράφει επάνω ότι είναι τοπικό σύνοσκο, πρέπει να γίνεται με σταφύλια μόνο από την ΚΟ. Αυτή την προσπάθεια την ξεκίνησα εγώ στο Υπουργείο και με συμπαραστάτη αργότερα τον κύριο Χατζημανόλη και οι δύο μαζί προχωρήσαμε και πήραμε το τοπικό εινοκό. Λοιπόν, επόμενοι εδώ οι τουρίστες βλέπουν ότι η ΚΟ παράγει και άλλα πράγματα, εξακολουθεί, κρατάμε την ιστορία. Το μορφισμό, την παράδοση. Και βέβαια και το Λίκιο Ελληνίδων κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Και όποτε έχουμε χρειαστεί να παρουσιάσουμε κάτι, είναι δίπλα μας. Και γι' αυτό και εγώ, όταν μπορώ και όπως μπορώ, τις βοηθάω. Θα ήθελα να σας. Ο Χρήστος τώρα θα σας εξηγήσει λιγάκι τι είδαμε εδώ, κάνοντας την αναπαράσταση του τρίγου, παίρνοντας τα σταφύλια, πού θα πάνε και τι θα γίνει. Τον οποίο θα μεταφέρουμε για ζήμωση. Τα παλαιά χρόνια η ποίηση γινόταν με τα πόδια, τώρα βέβαια όπως έχει προχωρήσει η τεχνολογία υπάρχουν μηχανήματα που το κάνουν αυτό. Από εκεί και πέρα ο μουσής θα μεταφερθεί στο βαρέλι και θα περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα για να γίνει η αλκοολική ζύμωση, συνήθως γύρω στις 20 ημέρες. Στη συνέχεια το βαρέλι θα σφραγιστεί και θα περιμένουμε ξανά περίπου 2 μήνες μέχρι να μπορέσουμε να καταναλώσουμε το κρασί. Τώρα. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε. Έχουμε τεχνολογία που μας βοηθάει να γίνουν ευκολότερα και καλύτερα αυτές τις διαδικασίες. Όποιος θέλει στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει εμένα και τα παιδιά μέσα για να του κάνουμε μια ξενάγηση και να του δείξουμε πώς γίνεται με τους σύγχρονους τρόπους πια η εινοποίηση. I'm in bed.